Είμαστε OK. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Αχιλλιάς Κιακυμόγλου. Είμαι δημοσιογράφος στο Βήμα και καλύπτω τις τηλεπικοινωνίες και τις μεταφορές. Σας καλωσορίζω στο workshop που ε, ξεκινά τώρα με τίτλο «Reforcing a Competitive Digital Economy», δηλαδή το πώς ε, οι ψηφιακές ικανότητες, τα digital skills, μπορούν να βοηθήσουν οργανισμούς, φορείς, επιχειρήσεις, το ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να, να, δημιουργήσει μια πιο ανταγωνιστική οικονομία, εθνική και τοπική. Είναι κάτι που το, η Ελλάδα το έχει ανάγκη. Εδώ στο κοινό βλέπω κυρίω digital immigrants. Δεν έχουμε ακόμη πολλού digital natives, νέα παιδιά, αν και βλέπω κάποια να μπαίνουν. Έχουμε ένα πολύ καλό πάνελ. Μαζί μα είναι ο Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο κ. Μενέλαο Δασκαλάκη, που θα είναι και ο κύριο ομιλητή αυτού του workshop. Ε, δίπλα μου ο, ο, ο κύριο Σοκράτη Κάτσεκα, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Πυρά και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου ε, για την Εκπαίδευση και Παιδεία. Ο οποίο είναι και ο, ο, ο προκάτοχο του κυρίου Δασκαλάκη, ήταν και αυτό γενικό γραμματέα επικοινωνιών τότε. Αλλά καθόμαστε μια χαρά, δίπλα. έτσι. <laughs> μια χαρά κάθεστε. <laughs> λοιπόν, ε, μαζί μα η κυρία Μάγδα Κωνσταντέλου, δίπλα μου είναι Human Resources Manager uh, τη IBM Ελλάδο και Κύπρου. Uh, η κυρία Μαριέτα Γραμμένου είναι Policy Officer στη Γενική Διεύθυνση του Ψηφιακού Περιεχομένου της Κομισιόν, το DG Communications Networks Content and Technology, και ο κύριος Λεωνίδας Αθανασίου, ο οποίος είναι Director of Strategy and Business Development στην Intrasoft International, μία από τις uh, ισχυρές και διεθνοποιημένες εταιρείες πληροφορικής της χώρας μας. Θέλω να καλέσω τον κύριο Δασκαλάκη να uh, πάει στο βήμα για να ξεκινήσουμε την uh, ομιλία. κύριε Πρόεδρε του ΣΕΠΕ, κύριε Καθηγητά και κύριε Γενικέ, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά για την πρόσκλησή σας να είμαι στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριό σας σήμερα παρόν και να εκθέσω κάποιες σκέψεις που περισσότερο σχετίζονται με το τι σε ποιο επίπεδο ενεργούμε από τη δική μας πλευρά και κυρίως από, το, από την περιοχή ευθύνης μας που αφορά την στρατηγική για την ψηφιακή σύγκληση και για τις TPE στο πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο ε, ε, σας απασχολεί σήμερα και τον ΣΕΠΕ και τον Digital Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Κυρίε και κύριοι, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματο Ψηφιακή Σύγκληση εκπώνησε εντατικά, ιδιαίτερα τους τελευταίου έξι μήνε, την στρατηγική της χώρας για την ψηφιακή ανάπτυξη, μετά από μια ευρία διαβούλευση με εκπροσώπου από την αγορά πληροφορική και επικοινωνιών, με θεσμικού εταίρου και με επιστημονικέ οργανώσει. Μάλιστα, η δημόσια διαβούλευση έληξε πριν λίγες μέρες και όλες οι απόψεις λαμβάνονται πλέον υπόψη σοβαρά για την οριστικοποίηση της τελικής της μορφής. Η στρατηγική μας από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε ότι οι ψηφιακές δεξιότητες και οι ικανότητες των Ελλήνων πολιτών και κατ' επέκταση των οργανισμών και των επιχειρήσεων πρέπει να είναι στον πυρήνα της νέας γενιάς επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τη στρατηγική αν θέλουμε η χώρα μας όχι μόνο να βγει πιο γρήγορα από την κρίση, αλλά και να δημιουργήσει καλύτερες και βιώσιμες θέσεις εργασίας. Ένας από τους 7 τομείς παρέμβασης για την επίτευξη των 5 στρατηγικών στόχων της στρατηγικής για την ψηφιακή ανάπτυξη είναι οι ψηφιακές δεξιότητες με τις οποίες προβλέπονται εστιασμένες επενδύσεις για την εξοικείωση πληθυσμιακών ομάδων με τη χρήση ψηφιακών και διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος με έμφαση στις αδύναμες ομάδες του πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, στο νέο ΕΣΠΑ προβλέπονται δράσεις περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύουν στην προσαρμογή του επιχειρησιακού περιβάλλοντος των TPS σε θέματα τεχνολογιών και εμπορικής ανάπτυξης, εταιρική διείσδυσης στη διεθνή αγορά και επιχειρηματική καινοτομία. Στοχεύουν δηλαδή στην επιμόρφωση στελεχών TPE στι παραπάνω εξειδικευμένε θεματικέ περιοχές που σχετίζονται με ειδικέ τεχνολογίε και δεξιότητε. Επίση, στοχεύουν στη δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού για τα επαγγελματικά προγράμματα, στην προσέλκυση ταλέντων από άλλε αγορέ ω μέντορε ή και εμπειρογνώμονε σε νέε καινοτόμε επιχειρήσει στην διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών TPS στην Ελλάδα, επίσης στον περιορισμό της διαρκούς και υψηλού επίπεδου ανθρώπινου δυναμικού διαρροής προς το εξωτερικό. Επίσης προβλέπονται δράσεις περίπου 75 εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύουν στην εξοικείωση των τελικών χρηστών με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες των ψηφιακών τεχνολογιών. Δράσεις επίσης περιλαμβάνονται επίσης δράσεις προβολής και προώθησης, ώστε οι χρήστες να έχουν επίγνωση των ωφελιών και των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Δράσεις ενδυνάμωσης της αξιοπιστίας και κάμψης των ψυχολογικών εμποδίων που μπορεί να σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. Δράσεις ψηφιακού αλφαβητισμού στις προχωρημένες ηλικίες αλλά και στις νεότερες ηλικίες συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Δράσεις εξοικείωσης με τις βασικές υπηρεσίες διαδικτύου και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, οι επενδύσεις σε έργα που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες ήδη αποφέρουν αποτελέσματα και, αν θέλετε, δείχνουν το δρόμο και για το μέλλον. Τουλάχιστον 10.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν άμεσα ή έμεσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα της Ψηφιακή σύγκληση μέχρι αυτή τη στιγμή. Μέσω των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκληση, εκπαιδεύονται ή καταρτίζονται σε νέε ψηφιακέ δεξιότητε μέχρι σήμερα πάνω από 10.000 στελέχη των οργανισμών ή εταιριών που παρέχουν ή κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πολίτε δηλαδή και επιχειρήσει, μετατρέποντα έτσι κάθε μέα ή υφιστάμενη θέση εργασία σε μια εντό εισαγωγικών ψηφιακή θέση εργασία. Τα παραδείγματα είναι ήδη πολλά. Οι χρήστε των εφαρμογών και οι λήπτε των ψηφιακών υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου για τη Δημοσιονομική Πολιτική, όπου 1.300 εξειδικευμένοι χρήστε συμμετέχουν στην συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα. Το έλεγξη, όπου 2.000 ελεγκτέ αξιοποιούν στην καθημερινή του εργασία τι υπηρεσίες και τα εργαλεία αυτά. Του ηλεκτρονικού ταλωνίου, του Taxis.net, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα, περισσότεροι από 4.000 χρήστε τη δημόσια υποδομή υπολογιστικού Νέφους του ΕΒΕΤ, τη δικαιοσύνη, όπω είναι το Εθνικό Ποινικό Μητρό, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων από του δικηγόρου, του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών, που είναι σε εξέλιξη. Ήδη πάνω από 1.800 χρήστες από δημόσιου φορείς και προμηθευτές έχουν εκπαιδευτεί. Οι ωφελούμενοι των δράσεων, επίσης των κρατικών ενισχύσεων, μέχρι σήμερα πάνω από 2.500 επιχειρήσεις ή επενδυτικά σχέδια και σύντομα οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του ψηφιακού σχολείου. Οι νέοι χρήστες των υπηρεσιών του Σύζευξης 2, οι φορείς που συνεργάζονται και κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΑΣΕΠ, τα στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων με την κλιμάκωση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και οι επαγγελματίες υγείας, υγείας τα κατατόπους διξιαρχία και τα ΚΕΠ, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ, οι νέε σύγχρονε εφαρμογέ για την ψηφιακή πόλη και ούτω καθεξής. Επιπλέον, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ψηφιακή σύγκληση ετοιμάζεται να υλοποιήσει δράσει ψηφιακή Αλληλεγγύης, και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα νέο στοιχείο. Η Χακίμογλου ίσω έχει και ενδιαφέρον δημοσιογραφικό. Κάτι καινούριο δηλαδή για του δικαιούχου του κοινωνικού μερίσματο. Εμεί το ονομάζουμε αυτό δράση ψηφιακή αλληλεγγύη και νομίζω ότι τι επόμενε μέρε θα είμαστε σε θέση να πούμε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ε, Επίση, προγράμματα παροχή βοήθεια στο σπίτι, τα ηλεκτρονικά συγγράμματα, τα tablets και όχι μόνο αυτά. Επίση, θα είναι μια νέα δράση που θα αφορά του φοιτητέ και τα κουπόνια επιχειρηματικότητα. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να προάγουν περαιτέρω τι ψηφιακέ δεξιότητε σε πολλέ και διαφορετικέ ομάδε πληθυσμού και επαγγελματίε. Θέλουμε και μπορούμε οι άνεργοι νέοι με τα ψηφιακά εφόδια που στηρίζουμε να λάβουν να μπορούν να βρουν μια καλύτερη δουλειά ή να φτιάξουν τη δική τους στον χώρο της τεχνολογίας. Όσοι έχασαν τη δουλειά τους επανακαταρτιζόμενοι να βρουν μια δουλειά που τους αξίζει ή που να είναι κοντά σε αυτά που αξίζει ήδη και θέλουν να κάνουν, ηλικιωμένοι να αποκτήσουν μια καλύτερη κατά το δυνατόν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, ιδιαίτερα σε υπηρεσίες ε, υγείας, όλοι οι Έλληνες πολίτες στόχος είναι να μπορούν να συμμετέχουν, τουλάχιστον να έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στα αγαθά της ψηφιακής εποχής. Είναι τιμή μας να, συμμετάχ... να συμμετέχουμε στη μεγάλη συμμαχία για την ψηφιακή οικονομία και θα κάνουμε από τώρα ό,τι απαιτείται, ώστε να έχουμε άμεσα αποτελέσματα στη δημιουργία καλύτερων θέσεων εργασίας στην ψηφιακή οικονομία, χωρίς να χάνουμε χρόνο. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλου, κοινέ πρωτοβουλίε που μπορούν να στηριχθούν άμεσα από τα διαρθρωτικά ταμεία. Εύχομαι με την ευκαιρία που μου δίνετε καλή συνέχεια στις εργασίες του σημερινού συνεδρίου σας, στο οποίο έχουμε την τιμή να είμαστε συνδιοργανωτές εσείς μας δώσατε αυτή τη δυνατότητα, και θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές, τον ΣΕΠΕ, τον Digital Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την ιδιαίτερα σημαντική σημερινή διοργάνωση, η οποία σηματοδοτεί τη συνεχή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων προς το κοινό σκοπό, δηλαδή ψηφιακή ανάπτυξη για πρόοδο και ευημερία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δασκαλάκη για αυτή την ομιλία, η οποία έδωσε και κάποιες ειδήσει για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα και να τον ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, α, να περάσουμε στον κύριο Κάτσικα. Κύριε καθηγητά, θα θέλατε να μας πείτε τη δική σας τοποθέτηση από το πόντιουμ δίπλα για το πώς ε, και τι μπορούμε να κάνουμε τόσο ώστε να ενισχύσουμε τα digital skills και πώς αυτά με τη σειρά τους μπορούν να, να, να ευνοήσουν την uh, ανάκαμψη, την ανασυγκρότηση της χώρας. Να αυτό είναι από Να πάτε εκεί. Α, να πάω εκεί. Ναι. Γιατί όχι. Ε, όπου θέλετε, εσύναι. θέλετε από εδώ. Ωραία, ε, <συντήριο> από εδώ. Το κάνουμε όλο από εδώ τότε. Να πάρω αυτό. Εντάξει. ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ <συντήριο> <συντήριο> και <συντήριο> για την <συν πρόσκληση. Ε, πρώτα απ' όλα, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μια σειρά αποδράσει από τον κύριο Δασκαλάκη, το Γενικό Γραμματέα Τηλεκοινωνιών και Ταχυδρομείων. Γιατί όλε αυτέ είμαι απολύτω βέβαιο ότι συμβάλλουν στη γενική κατεύθυνση τη ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και τη της πληροφορική στη χώρα. Ιδίω όταν ε, εντάσσονται και σε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο πρόσφατα ε, ολοκληρώθηκε και δεν είναι τυχάρπαστες από εδώ και από εκεί. Και βεβαίω είναι ευχάριστο και το, και το γεγονό. Φυσικά, έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό το ότι η Γενική Γραμματεία συγκεκριμένη ανέλαβε και την ευθύνη τη ψηφιακή σύγκληση, γιατί μια τουλάχιστον δική μου προσωπικά πάγια άποψη ήταν ότι αυτός που σχεδιάζει πρέπει να μπορεί και να έχει τα εργαλεία να υλοποιήσει. Επομένω, ε, ε, χαίρομαι ιδιαίτερα και γι' αυτό, αλλά και για την, τον σχεδιασμό που υπάρχει. Θα ε, ηθελα όμως, όμω δύο-τρει δύο, σκέψει πάνω στην, στην ιστορία γενικότερα. Υπάρχει ένα εδώ που αμφιβάλλει ότι αν αυξήσουμε τι δραστηριότητέ μα, θα πω εγώ, για να έρθω μετά και στι επενδύσει τη τεχνολογία πληροφορική και επικοινωνιών, αυτό είναι ένα μοχλό ανάπτυξη για τη χώρα. Γιατί Αν υπάρχει, να επιχειρηματολογήσω γιατί είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κοινό τόπο και δεν είναι μόνο κοινό τόπο στην Ελλάδα, είναι κοινό τόπο και σε όλη την Ευρώπη. Φυσικά. Έχει διαφορετικό περιεχόμενο αυτή η διαπίστωση σε διαφορετικέ χώρε τη Ευρώπη. Και το διαφορετικό περιεχόμενο δεν έρχεται μόνο από το πώ μπορούν να, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τεχνολογία πληροφορική και επικοινωνιών στην κάθε χώρα, που είναι διαφορετικό, αλλά και στα εμπόδια που υπάρχουν ούτω ώστε να συμβεί αυτό. Να σα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Στι περισσότερε χώρε τη Ευρώπη και είναι και κομμάτι και του Grand Coalition. Ξέρετε ότι υπάρχει ένα στρατηγικό στόχο να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με τι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών. Ε, αυτό δεν είναι θέμα στην Ελλάδα, πολύ απλά. Έτσι, αν δείτε τα, το, τα στατιστικά στα τμήματα πληροφορική των ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΗ, το ποσοστό των γυναικών είναι, θα έλεγα, 50%. Σε μερικά από αυτά είναι και περισσότερο από 50%. Βεβαίω είναι και σε μερικά άλλα που είναι χαμηλότερο, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να κάνει κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν όμω και πράγματα τα οποία είναι λιμένα σε άλλες χώρες και τα οποία δυστυχώς δεν είναι λιμένα στην Ελλάδα. Επιγραμματικά. Έτσι. Ε, πριν από 10 μέρες βγήκε το Networking Readiness Report. Το Networking Readiness Report είναι μια παγκόσμια έκθεση, 140 τόσες χώρες συγκρίνει, για το που μετράει το πόσο είναι έτοιμη η κάθε μία χώρα για να αναπτύξει την οικονομία της με βάση τεχνολογίες, πληροφορικής και επικοινωνιών. Η Ελλάδα είναι στην 74η θέση. Πέρσι ήταν στην 64η. Δεν έχει σημασία η διαφορά, οι 10 θέσει. Καμιά σημασία δεν έχει. Γιατί αν δείτε μερικέ λεπτομέρειε που δεν είναι τη παρούση, να σα πω, θα δείτε ότι η βαθμολογία τη Ελλάδα στα επιμέρου κριτήρια που είναι καμιά εκατοστή παραμένει περίπου ίδια. Η Ελλάδα δεν πάει χειρότερα. Μπορεί και να ανεβαίνει λίγο σε απόλυτο αριθμό. Αυτό που συμβαίνει όμω είναι τι? Ότι οι άλλοι μα προσπερνάνε. Να πω φυσικά ότι αν δεν κάνω λάθο τη φετινή, γιατί δεν την έχω δει με λεπτομέρεια ακόμα, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη. Νομίζω, ίσω η Βουλγαρία μόνο να είναι ε, κάτω, κάτω από εμά. Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που η ίδια η έκθεση, αν την κοιτάξετε, αναγνωρίζει ω αιτία αυτού του κακού. Το πρώτο είναι το πόσο ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα είναι οι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών. Το report αυτό μελετάει 144 χώρε. Ξέρετε σε ποια θέση ήταν η Ελλάδα πέρσι, σε αυτό το κριτήριο. 138. Από κάτω ήταν ο Μαυρίκιος, ήταν κάτι νησιά του Ειρηνικού, κάτι τέτοια πράγματα. Δεύτερο, ειδικά σημαντικό για το χώρο τηλεπικοινωνιών. Η αναποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματο σε σχέση με τι αμφισβητήσει ρυθμι... τη ρύθμιση. Πόσο χρόνο κάνουν τα δικαστήριά μα για να αποφασίσουν σε διαφορέ μεταξύ των επενδυτών και του... Της ρύθμισης, του ρυθμιστή, Τρίτο. Η αναποτελεσματικότητα του δικαιοδοτικού συστήματος... σε σχέση με διαφορές μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Πόσα χρόνια, κύριε Τζίκα, κάνουν οι προσφυγέ που κάνετε στη δικαιοσύνη για να τελεσφορήσουν. Και βεβαίω αυτό δεν αφορά μόνο τι εταιρείε, αφορά και το έργο το οποίο κάνει πέντε χρόνια μέχρι να μπορέσει να συμβολιοποιηθεί. Και, για να μην πάω παρακάτω, η έλλειψη επιχειρηματικών κεφαλαίων. Ένα συνολικό συμπέρασμα, τουλάχιστον σε αυτό το γύρο, αν έχουμε κι άλλο, μπορώ να πάω και παραπάνω. Δεν είναι θέμα για να διορθωθούν αυτά. Γιατί αυτά πρέπει να διορθώσει. Αν θέλει πράγματι να κάνει και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Γενικό, ότι οι τεχνολογίε πληροφορική και επικοινωνιών πρέπει να γίνουν ο πυρήνα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Αλλά για να το πετύχει αυτό δεν είναι δουλειά του κύριου Γενικού. Γιατί κανένα από αυτά που σα είπα δεν έχει να κάνει με τη διαχείριση των τεχνολογιών πληροφορική και επικοινωνιών ή με την πολιτική ευθύνη σε αυτό το τομέα. Έχει να κάνει με άλλου χώρου. Έτσι. Οι οποίοι δυστυχώς παραδοσιακά κοφεύουν ή δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτών των τεχνολογιών για την, για την οικονομία. Ελπίζω η κατάσταση να έχει αλλάξει τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Γενική, σα το εύχομαι, αλλά δεν είμαι καθόλου. Ωραία. <laughs> αυτό, είναι, αυτό, είναι, αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Ε, Και αν θέλετε, μια πρόταση πάλι για τον πρώτο γύρο. Δεν σχεδιάζουμε για μια δράση να αυξήσουμε τα e-skills των Ελλήνων πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάτσικα. Νομίζω <Καιδεύτε _> <Καιδεύτε> ότι πρέπει να στείλουμε τον κύριο Δασκαλάκη στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Έτσι. Αν <Καιδεύτε> <σκαιδεύτε> είναι τόσο αποτελεσματικό όσο στη Γενική Γραμματεία, φαντάζομαι τουλάχιστον τα δύο από τα πέντε προβλήματα θα τα λύσουμε. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε λίγο πώ αντιλαμβάνονται το ζήτημα οι άνθρωποι από την αγορά. Διότι εν τέλει στι επιχειρήσει έρχεται το, και το πλεονέκτημα και το πρόβλημα όταν ας πούμε, έρχεται για παράδειγμα η ώρα του recruit. Ε, άρα θέλω να ζητήσω από την κυρία ε, Κωνσταντέλου ε, να μας πει πώς ε, η ίδια μέσα από τη δουλειά της στην IBM αντιλαμβάνεται ε, τα, τα, τα digital skills και το τι πραγματικά μπορούν να δώσουν σε μία επιχείρηση και πόσο μπορούν να μεταμορφώσουν έναν εργαζόμενο. Ε, σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Ονομάζομαι Κωνσταντέλου Μάγδα, είμαι η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της IBM. Ε, θα, ήθελα, ε, θα σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα από το τι κάνει η εταιρεία προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν αυτά τα e-skills, τις ψηφιακές δεξιότητες, να εξοικειωθούν και να τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους εργασία, αλλά θα έλεγα να ξεκινήσω πρώτα... Ε, Δίνοντας όχι έναν ορισμό, γιατί ορισμός δεν υπάρχει ακριβώς, αλλά μιλάμε για τα e-skills και δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι ε, ξέρουμε πραγματικά τι σημαίνει, τι είναι αυτές οι ψηφιακές δεξιότητες που, που ζητάμε. Ε, μέσα λοιπόν από τη βιβλιογραφία ως ψηφιακές δεξιότητες, ε, οι περισσότεροι τις αντιλαμβανόμαστε ως τη δυνατότητα να μπορούμε να εντοπίζουμε, να οργανώνουμε να δημιουργούμε, να κατανοούμε και να μοιραζόμαστε την πληροφορία μέσα από την τεχνολογία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι μπορούμε σε έναν βαθμό να κατανοούμε την σύγχρονη τεχνολογία και να ξέρουμε τι μπορεί αυτή να μας προσφέρει. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι η εργασία τα τελευταία χρόνια μέσα από το ίντερνετ και την ε, ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνουμε τη δουλειά μας, έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε, έχει αλλάξει ο τρόπος που παίρνουμε αποφάσεις, έχει αλλάξει ο τρόπος που χτίζουμε τις σχέσεις μας. Αυτό συμβαίνει διότι... Για παράδειγμα, εγώ για να κάνω τη δουλειά μου δεν χρειάζεται να πάω κάθε μέρα στο γραφείο. Μπορώ να την κάνω από το σπίτι μου, μπορώ να την κάνω από οποιαδήποτε πόλη βρίσκομαι, να δω τα μέλη μου από ένα κινητό, γιατί έχω πρόσβαση σε πληροφόρηση ανα πάσα στιγμή και μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο με τους Έλληνες συναδέλφου μου, με αυτού που βρίσκονται στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, σε αυτό που ονομάζουμε «real time». Ε, άρα, λοιπόν, οι, οι εταιρείε έχουν καταλάβει ότι όταν το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να διαχειριστεί, έχει πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών και μπορεί να διαχειριστεί σωστά την πληροφόρηση, σε συνδυασμό με ένα σωρό άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι του, του παρόντος να αναλύσουμε, μπορεί να φτιάξει προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες να είναι να εξυπηρετούν στο 100% τις ανάγκες των πελατών τους. Γι' αυτό, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι οι εταιρείες ε, θέλουν το προσωπικό τους να έχει πρόσβαση σε πολύ μεγάλη πληροφόρηση, θέλουν να δημιουργούν μια κουλτούρα ε, γρήγορη ε, σκέψη και ανταλλαγή ιδεών, και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν επίσης καταλάβει ότι το κλειδί είναι η απελευθέρωση της ευφυΐας και της δημιουργικότητας των ανθρώπων. Διότι όταν οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που θέλουν και έχουν την ελευθερία να τις χρησιμοποιήσουν όπως εκείνοι νομίζουν, τότε παράγουν ιδέες. Οι ιδέες ενεργοποιούν τη συνεργασία, δημιουργούν καινοτομίες και η καινοτομία συνήθως βελτιώνει την παραγωγικότητα και Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια εταιρεία. Και νομίζω ότι εν, εν μέρει, αν θέλετε, απαντάω και στο ερώτημα ε, αυτού του workshop γιατί πώ τα e-skills μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα μια εταιρεία. Θα έλεγα ότι είναι, υπάρχει λοιπόν είναι ένας, μια λυσίδα πραγμάτων. Αυτός που έχει καλέ ψηφιακέ δε, δε, δεξιότητες, μπορεί να χρησιμοποιεί, έχει πρόσβαση σε πολλή πληροφόρηση, μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να δημιουργεί ιδέε, καινοτομία και, να, και, και συνεπώς δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εταιρεία. Ε, θα σας δώσω... Έχω πάρα πολλά παραδείγματα από την εταιρεία. Ε, θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία για να μην γίνομαι και κουραστική. Ε, την προηγούμενη εβδομάδα παρακολούθησα ένα online training όπου η συγγήτρια, όταν λέω ένα e-learning, e-learning δεν κατέβασα το υλικό για να το διαβάσω την ώρα που ήθελα, η συγγήτρια ήταν στην Ιγυρία, συμμετέχοντες ήταν υπάλληλοι της IBM από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, Ξεκίνησε το σεμινάριο και εκπαιδευτήκαμε στο πώς θα χρησιμοποιούμε αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο ώστε να μπορούμε να έχουμε interaction, real time interaction με την εκπαιδεύτρια, να μπορούμε να θέτουμε ερωτήσεις, να κάνουμε σχόλια, ε, να ανταλλάσσουμε απόψεις μεταξύ μας. Ε, και στο τέλος, ύστερα από έτοιμά μας, μας μας, έδωσε και μια σύντομη, μας έκανε μια σύντομη εκπαίδευση στο πώς θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς το εργαλείο, αν θέλουμε εμείς να είμαστε οι συγητές. Ε, άρα, λοιπόν, το όφελος ποιο ήταν. Είχα τη δυνατότητα, αυτό, ε, αυτό το σεμινάριο πρέπει να σας πω, ότι η εταιρεία το προσφέρει τρεις-τέσσερις φορές το μήνα, διάφορες ημέρες και ώρες. Άρα, χωρίς κόστος, παρακολούθησα ένα σεμινάριο στο οποίο είχα τη δυνατότητα να ανταλλάξω απόψεις, ιδέες, σχόλια με εκατοντάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο, και να, να αντλήσω γνώση. Δηλαδή, το όφελο ήταν διπλό. Ε, η, η εταιρεία και με βοήθησε επίση να βελτιώσω και τα e skills μου, διότι με εκπαίδευσε και στο πώ να χρησιμοποιώ αυτό το εργαλείο. Ε, άλλο παράδειγμα, το οποίο έρχεται από το κομμάτι των προσλήψεων. Όταν ε, πήγα στην IBM το 2001, θυμάμαι ότι λαμβάναμε βιογραφικά. Ε, μέσω email, αλλά υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλο όγκο βιογραφικών που έρχονταν σε hard copy. Ξέρετε πόσο βιογραφικά έρχονται σε hard copy τώρα, πόσο. 30 το χρόνο, maximum. Όλα είναι μέσα από το εργαλείο που έχουμε, το εργαλείο για τι προσλήψεις μα. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι μα προσεγγίζουν μέσα από το LinkedIn. Τα νέα παιδιά ευτυχώ το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Και εμεί πάλι με τη βοήθεια τη τεχνολογία Μπορέσαμε, μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα τεστ, το οποίο, γιατί το χρησιμοποιούμε ως στάδιο της επιλογής προσωπικού. Ε, παλιά καλούσαμε τους υποψηφίους να έρθουν στην εταιρεία να περάσουν αυτό το τεστ. Τώρα μπορούμε να το στείλουμε online, να το κάνει ο κάθε υποψήφιος όποτε θέλει, μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, και να το στείλουμε ταυτόχρονα σε 100 ανθρώπους την ημέρα. Άρα καταλαβαίνετε ε, ότι μπορούμε να... Ε, βάλουμε στη διαδικασία επιλογή πολύ περισσότερου ανθρώπου και να κάνουμε και τη δουλειά πάρα πολύ πιο, πολύ πιο γρήγορα. Ε, άλλο παράδειγμα, τα IBM Connections, όπω τα λέμε, είναι ε, χώροι στου οποίου ε, οι οποίοι δημιουργούνται είτε από μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν σε ένα κοινό project ή που ε, ενδιαφέρονται για το ίδιο θέμα. Ε, όπου εκεί ε, μπορείς να βάλεις διάφορα documents, να ανταλλάξεις απόψεις, να το χρησιμοποιήσεις ως έναυσμα να ξεκινήσεις μια συζήτηση για αυτό το θέμα, να κάνεις brainstorming και έχεις ανα πάσα στιγμή συγκεντρωμένη όλη την πληροφόρηση που θέλεις, η οποία ανανεώνεται σε καθημερινή βάση. Ε, πέρσι κληθήκαμε όλοι οι υπάλληλοι να περάσουμε ένα training που λεγόταν Digital IBM. και η IBM το έκανε αυτό και για να μας δείξει όλα... Τα, ε, αν θέλετε, τις, τη, την τελευταία σειρά των προϊόντων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμεί οι απλοί υπάλληλοι για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο, πιο εύκολα σε καθημερινή βάση. Ε, και για ένα άλλο λόγο όμως, για να μας κάνει να νιώσουμε πιο άνετα και πιο εξοικειωμένοι. Διότι πολλές φορές αισθανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σύνθετα τώρα όλα αυτά τα εργαλεία, δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε... Και όμως δεν είναι έτσι. Αν κάνουμε την αρχή, θα δούμε πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας και πόσο μέσα από όλη αυτή τη γνώση ε, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε για να βελτιώσουμε την ίδια τη δουλειά μας. Ε, έχω και άλλα, άλλα παραδείγματα, δεν, δεν ξέρω αν... Ε, να τα πούμε στη, συνέχεια. στη συνέχεια, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Κωνσταντέλου. Είναι πάντοτε αλλιώ να τα ακούσει θεωρητικά και είναι αλλιώ να, να στα μεταφέρουν οι άνθρωποι μέσα από τον πυρήνα μια επιχείρηση. Θα πάμε στη Μαριέτα Γραμμένου. Η κυρία Γραμμένου εργάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι στο επίμαχο, στην επίμαχη Γενική Διεύθυνση, στο DG, το οποίο χειρίζεται η αντιπρόεδρο Κρού και ξέρει πολύ καλά και από μέσα όλη την υπόθεση του Grand Coalition για τις ψηφιακέ δουλειέ, για το digital jobs. Άρα, το ερώτημα, Μαριέτα, είναι ε, ε, ποιο είναι το διακύβευμα, ποιο είναι το τρένο που κινδυνεύουμε να χάσουμε, σαν χώρα και σαν κοινωνία, ε, εάν δεν ε, καβαλήσουμε αυτό το κύμα του, του ψηφιακού κόσμου. Πώς το βλέπετε αυτό το θέμα εκεί στις, ε, στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή ε, και για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτό το workshop. Ε, και στους διοργανωτές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, μένω στις Βρυξέλλες, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στην Ελλάδα και σε ένα τέτοιο event ε, για τις ε, ψηφι... ε, Δεν θα τη χρειαστώ. Ε, για τις ψηφιακές δεξιότητες ε, και την απασχόληση. Απόψε γίνεται και η έναρξη της Ελληνικής Συμμαχίας ε, για, τη, τη, για την ψηφιακή οικονομία. Ε, τι θα χάσουμε αν δεν ανέβουμε στο τρένο. Ε, θα Καταρχήν θα χάσουμε σε ανταγωνιστικότητα. Θα χάσουμε μια ευκαιρία ε, για ε, recovery από την ε, τωρινή οικονομική κρίση. Οι νέες τεχνολογίες θεωρώ ότι είναι το, το μέλλον και η Ελλάδα πρέπει να, το, να τις εκμεταλλευτεί. Πρέπει ε, να επενδύσουμε σε ψηφιακές δεξιότητες και να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των ψηφιακών θέσεων εργασίας. Ε, στα πλαίσια του Grand Coalition ακούσαμε και στο προηγούμενο τμήμα του συνεδρίου ε, για το Grand Coalition for Digital Jobs. Ε, ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτιο του 2013 και αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία επιτέγματα καθώς και κάποιες προτεραιότητες που έχουμε θέσει για τη λεγόμενη δεύτερη φάση του, του Grand Coalition. Ε, επιτεύγματα. Ε, από, το, από πέρυσι έχουμε λάβει τουλάχιστον 50 δεσμεύσεις από εταιρείες και οργανισμούς συμπεριλαμβανομένων ε, μεγάλων εταιριών, όπως είναι η Cisco, Oracle, Microsoft, Google κλπ. The list goes on. Ε, οι οποίες εταιρείες και οι οργανισμοί δεσμεύτηκαν σε συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, νέων ανθρώπων και όχι μόνο. Επίσης, να διοργανώσουν εκδηλώσεις ενημέρωσης, εκδρομές, tours διευθυντών συστημάτων πληροφορικής σε σχολεία προκειμένου να ενημερώσουν τα νέα παιδιά για τις ευκαιρίες στρατιοδρομίας στις νέες τεχνολογίες. Ή κάποιες άλλες δεσμεύσεις αφορούν στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, και, του, και των ε, ε, Υπουργείων ε, Παιδείας. Ε, ενδεικτικά, ε, οι εταίροι της Συμμαχίας μέχρι τώρα έχουν ε, δημιουργήσει 5.000 θέσεις, νέες θέσεις εργασίας, περίπου 250.000 ε, θέσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και περίπου 10.000 θέσεις ε, πρακτικής άσκησης επίσης η υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό έχουν δώσει ισχυρή στήριξη και αυτό το είδαμε και στα δύο προηγούμενα ευρωπαϊκά συμβούλια όπου το Grand Coalition πήρε ένα μεγάλο κομμάτι των συμπερασμάτων και μέσα και το μήνυμα ήταν ότι πρέπει να την ενισχύσουμε τη μεγάλη συμμαχία και, επίσης, τον, τον περασμένο Ιανουάριο, ε, η, ο πρόεδρος Μπαρόζο και η αντιπρόεδρος ε, Νίλι Κρούς, η οποία είναι και υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα, συνάντησαν ε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Τάβος ε, διευθυντές ε, CEOs, ε, διευθυντές, ε, διευθύνοντες συμβούλους από παγκόσμιες, από διεθνείς εταιρείες, με στόχο να συζητήσουν και να επεκτείνουν βασικά τη συμμαχία και να ενθαρρύνουν περισσότερες δεσμεύσεις. Σε εκείνη τη συνάντηση οι εταιρικοί ηγέτες κλήθηκαν να υπογράψουν τη διακήρυξη του Ντάβος για την ψηφιακή συμμαχία, η οποία προσβλέπει στη δημιουργία 100.000 επιπλέον θέσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης και πρακτικής άσκησης έως το 2015. Οπότε τώρα βρισκόμαστε ένα χρόνο λίγο περισσότερο από ένα χρόνο από την έναρξη της ψηφιακής συμμαχία, και βρισκόμαστε επίσης και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδο. Είμαστε λίγες μέρες πριν την ανάδειξη του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λίγους μήνες πριν την ανάδειξη του νέου Προέδρου ε, της Κομισιόν και του νέου Κολεγίου των Επιτρόπων και είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να... Σκεφτούμε τι δούλεψε και τι όχι, τι πρέπει να κάνουμε περισσότερο, ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και, ε, και ποιες είναι οι λύσεις βασικά. Και συζητώ, ε, έχοντας και την, ε, τους στόχους που έθεσε η διακήρυξη του Ντάβος, αλλά και συζητώντας με τους φορείς που εμπλέκονται στη συμμαχία... Καταλήξαμε σε 7 προτεραιότητες. Ε, φυσικά είμαστε ανοιχτοί και για περισσότερες γνώμες, ε, οι οποίες προτεραιότητες ε, είναι οι ακόλουθες. Ε, η πρώτη αφορά φυσικά στην παροχή περισσότερων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ιδανικά οι εταιρείε θα πρέπει να προσφέρουν περισσότερο... Ε, περισσότερο ε, Ευκαιρίε για κατάρτιση σε περισσότερα άτομα από όσα έχουν ανάγκη να προσλάβουν. Και όπω ανέφερα πριν, προσβλέπ, η διακήρυξη του Νταβού προσβλέπει σε 100.000 νέε θέσει έω το 2015. Ε, Επίση, καλούνται οι εταιρείε να διαθέσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτιση και εκπαίδευση ε, όπου είναι δυνατόν δωρεάν σε οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση. Τρίτον, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να εξυγχρονίσουμε τα προγράμματα σπουδών, αλλά και να προωθήσουμε την αξία των μαθημάτων στις νέες τεχνολογίες σε νέα παιδιά. Ο στόχος είναι κανένα παιδί, κανένας νέος, να μην φεύγει από το σχολείο ή από την ανώτερη εκπαίδευση, χωρίς να έχει ένα, τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ε, δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες. Και... Φυσικά πρέπει να εστιάσουμε και στα κορίτσια, γιατί θεωρώ, άκουσα τον κύριο Κάτσικα, στην Ελλάδα είναι πολύ... Ε, χάρη που άκουσα το ποσοστό είναι περίπου 50% της συμμετοχή των γυναικών σε, που σπουδάζουν ε, αυτά τα αντικείμενα. Ε, αλλά ε, έχουμε δει και σε άλλες χώρες πολλά κορίτσια, πολλές, κοπέλε, πολλές γυναίκες σπουδάζουν τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν προχωρούν σε μια καριέρα στις νέες τεχνολογίες, για διάφορους λόγους. Ε, τέταρτον, ε, πρέπει, ε, τέταρτη προτεραιότητα, πρέπει να διακρίνουμε, να, είμαστε, να διακρίνουμε και να ενημερωνόμαστε διαρκώς για τα πιο σημαντικά προσόντα και προφίλς που έχει ανάγκη επιγόντω η αγορά και να προσφέρονται αναλόγως προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευση για αυτά τα προφίλ. Τέτοια προφίλ είναι, για παράδειγμα, αναλυτέ big data, ειδικοί σε cloud computing, ICT security and privacy κλπ. Πέμπτον, οφείλουμε να οργανώσουμε και να συμβάλλουμε σε εκστρατείες ενημέρωσης για τη βελτίωση της εικόνας των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ως ένα συναρπαστικό πεδίο εργασίας, καθώς και για την πρόθεση των δυνατοτήτων στρατιοδρομίας στις νέες ναι, τεχνολογίες. Έκτον, να προωθήσουμε την εκμάθηση του coding. Ακούσαμε το πρωί και το μήνυμα της Αντιπροέδρου της Κομισιόν, Νίλη Κρούς. Δηλαδή, να προωθήσουμε τα μαθήματα προγραμματισμού ως μια εξωσχολική δραστηριότητα για τα παιδιά, αλλά και μακροπρόθεσμα να συμπεριλάβουμε το coding στα σχολικά προγράμματα σπουδών. Ήδη αυτό γίνεται σε κάποιες χώρες, όπως στην Αγγλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και πρωτοπόρο, νομίζω. Νομίζω και οι Ασθόνες και στην Ασθονία. Και τέλος, πρέπει να υποστηρίξουμε ένα κοινό πλαίσιο ε, με εφαρμογή και αναγνώριση σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως είναι, για παράδειγμα, το European E-Competence Framework, το οποίο έχει σχηματιστεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία φυσικά και με πολλούς άλλους φορείς. Ε, αυτά είχα να πω. Νομίζω Ευχαριστώ ότι είπαμε πολύ. αρκετά για πρώτο κύριο. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γραμμένου. Θα επανέλθουμε μετά ούτω ή άλλω στο, στο ζήτημα, διότι μπορούμε να μιλάμε μέρε για αυτά τα θέματα. Τώρα θέλω και την, θέλουμε τα φώτα του κυρίου Αθανασίου, ο οποίο είναι σε θέση ευθύνη ε, στην Intrasoft International, μια έτσι, μεγάλη και ισχυρή εταιρεία πληροφορική τη χώρα. Οπότε έχει και μια εικόνα του διεθνού περιβάλλοντο, διότι ανταγωνίζεται στο διεθνέ περιβάλλον, είναι έξω πια από τα, τα ελληνικά σύνορα, τα οποία είναι πολύ μικρά για να σηκώσουν ε, μεγάλες εταιρείες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ε, σε ποιο βαθμό τα digital skills και όλη αυτή η ατζέντα για την οποία μιλάμε, για τις ε, ψηφιακές δεξιότητες των ανθρώπων και κυρίως των νέων, πώς όλα αυτά τα πράγματα, αν μπουν στα σωστά κανάλια, μπορούν να δημιουργήσουν εξωστρεφείς και καινοτόμε επιχειρήσει. Και πόσο εύκολο είναι τελικά να γίνει αυτό στο διεθνέ περιβάλλον, το οποίο είναι, στο οποίο ο ανταγωνισμό είναι αμήλικτο. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ ε, που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σα κάποιε σκέψει και εμπειρίε μέσα από την Intrasoft International. Και θα θέλω να πω ότι θα μιλάω κυρίω ω ε, επαγγελματία του χώρου IT παρά ω ένα ειδικό του ανθρώπινου δυναμικού ή τη εκπαίδευση. Οπότε θα σα δώσω πιο πρακτικέ εμπειρίε. Ε, κοιτάξτε, προσπαθώντα να συνδέσω λίγο το, τη θεματολογία του γενικότερου του συνεδρίου με το συγκεκριμένο workshop, ε, δεν σας κρύβω ότι προσπάθησα να βρω την αιτιώδη σχέση μεταξύ ατόμου και δεξιοτήτων με τη γενικότερη οργανωσιακή και ε, εθνική, το εθνικό επίπεδο της ανταγωνιστικότητας και της ε, μιας εξωστρεφούς ψηφιακή οικονομίας. Να δω πώς αυτά τα δύο συνδέονται και ποιο βοηθάει το άλλο. Και τα ερωτήματα που αμέσως έχονται στο μυαλό είναι ε, έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό που έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες να πρωταγωνιστήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν όχι, τι λείπει. Αν ναι, γιατί αυτό δεν μεταφράζεται άμεσα σε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια σε οργανωσιακό επίπεδο. Ε, στην International International, λέμε ως εταιρεία καθαρά παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ότι το μεγαλύτερο asset, η μεγαλύτερη περιουσία είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Το λέμε και brainware πολλέ φορέ. Ε, έχουμε περίπου 1.500-1.600 άτομα, οι περισσότεροι είναι μηχανικοί πληροφορική, ε, από 20 εθνικότητε σε 17 χώρε. Το ένα τρίτο αυτών είναι στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Οπότε αμέσω μέσω έχετε η σύγκριση. Είναι καλό benchmark να πούμε τι έχουν οι Έλληνε σχέση με του ξένου. Είναι καλύτεροι, χειρότεροι, τι λείπει. Λοιπόν, είναι μια χαρά, είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι παίρνοντα παράδειγμα ακόμα και την αγορά, την κύρια αγορά μα που είναι τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, ε, οι Έλληνες μηχανικοί, γιατί μιλάω καθαρά για τους IT ε, ανθρώπους, ε, χαίρουν αρκετά μεγάλες εκτίμησεις. Ε, και έχουν τις γενικές τεχνικές γνώσεις και τις γενικές δεξιότητες, όμως κυρίως τη χάνουν εκτίμηση, πιστεύω, για κάποια άλλα πράγματα. Γιατί είναι α, α, αρκετά εστιασμένοι πάνω στην επίλυση προβλημάτων, γιατί δουλεύουν με στόχο, γιατί είναι αρκετά motivated και, σκληρά εργαζόμενοι πολλές φορές περισσότερο από ότι στη Δυτική Ευρώπη ε, συνηθίζονται να λένε για μας. Ε, και πολλές φορές ε, λένε, κάνουν αυτό που λέμε «think out of the box». Και έτσι βολεύει σε πολλές περιστάσεις αυτό το πράγμα. Ε, ακόμα και το εμπόδιο της γλώσσας είναι, σε καλύτερο, είναι μικρότερο, θα έλεγα, από άλλους λαούς της Νότιας Ευρώπης. Αυτό για την ελληνική ανθρώπινη ανθρωποδύναμη της εταιρεία. Τώρα, όλα πάνε καλά. Ε, τι μα λείπει, πού θα μπορούσαμε να γίνουμε καλύτεροι. Νομίζω ότι με βάση τη στενή προσωπική εμπειρία, ε, αυτά τα πράγματα που οι άνθρωποι του κλάδου μα θα μπορούσαν να ενισχύσουν είναι κυρίω αυτά που λέμε τα περιφερειακά skills. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα κάποια soft ε, ε, skills που είναι το communication, η επικοινωνία, το presentation. Είναι το team working που οι λαοί τη Δυτική Ευρώπη είναι πολύ καλοί και εμεί δεν το ξέρουμε καν και ευτυχώ τα παιδιά μα στο σχολείο αρχίζουν να το μαθαίνουν τώρα καλύτερα από ό,τι εμεί στο παρελθόν. Ε, αυτό είναι ένα κομμάτι που θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρά με βελτίωση. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι η κινητικότητα και η, αυτό που λέμε international exposure, η έκθεση στη διεθνή αγορά. Γιατί, όπω και να το κάνουμε, η ελληνική αγορά είναι μια μικρή αγορά. Ε, είτε σαν άτομα είτε μέσω από οργανισμού πρέπει να ξεπεράσουμε τα σύνορά μα. Και για να το κάνουμε αυτό, είναι σημαντικό να μαζέψουμε εμπειρίε και βέβαια να τι φέρουμε πίσω στη χώρα μα. Γιατί. Ε, πρέπει να τηρηθεί και μια ισορροπία να, αποφύγουμε αυτό που λέμε brain drain. Να, να φεύγει ο κόσμο ο καλό και να μην ξαναγυρνάει ποτέ πίσω. Ε, και ένα τρίτο πράγμα που ίσω θα μπορούσαμε να δώσουμε λίγο έμφαση σαν Έλληνε εργαζόμενοι είναι το continuous professional development. Η συνεχιζόμενη η επαγγελματική κατάρτιση, γιατί τα αφήνουμε λίγο στην πορεία του χρόνου. Είναι ένα κλάδο που θέλει συνεχή προσπάθεια, αλλάζει συνεχώ, εξελίσσεται. Ε, η πιστοποίηση είναι ένα θέμα, δεν δίνει σημασία. Οι άλλοι λαοί δίνουν μεγάλη σημασία στην επαγγελματική πιστοποίηση βάσει διεθνών προτύπων. Και ίσως κάποια επίση κομμάτια που πιθανώ δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, υποτιμώνται και στην ελληνική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, στο δικό μα κλάδο που είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κλάδο και θα μιλήσουμε παραδείγματα, το κομμάτι που λέμε, ε, ίσω να μιλήσουμε με κάποιου τεχνικού όρου, business, business analysis, συγγνώμη, enterprise architecture, product development life cycle. Είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται στι δουλειέ και δεν τα μαθαίνουμε συνήθω. Ε, αυτά είναι τα πράγματα που λείπουν. Δεν νομίζω ότι όμως, είναι ουσιώδη, γιατί τα βασικά χαρακτηριστικά τα έχουμε. Και τώρα πάμε στο τελευταίο μα ερώτημα που, λέει: «ΟΚ, okay, αφού τα έχουμε τα χαρακτηριστικά, γιατί δεν πετυχαίνουμε. Τώρα, ένα θέμα είναι να μπορεί να αναγνωρίσει ποιε είναι, ποιες είναι οι αξίε, ποια είναι τα, τα δυνατά σου στοιχεία, τα κομμάτια του παζλ. Άλλο θέμα είναι βέβαια πώ αυτά τα κομμάτια του παζλ θα τα βάλει μαζί ώστε να δουλέψουν και να παράγουν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ακούμε κάθε μέρα από όλου και εμεί λαμβάνουμε αυτέ τι λέξει. Δύ δύο λέξει στα μου ηχούν συνεχώ. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Φτάνουν τα skills να την πετύχουν. Α πάρουμε την πρώτη λέξη. Επιχειρηματικότητα. Μπορούμε να την πετύχουμε αν δεν έχουμε τουλάχιστον τα ακόλουθα. Σχεδόν μηδενική γραφειοκρατία. Ένα το κρατούμενο. Να έχουμε πρόσβαση σε κεφάλαια, υπόθηκε και, και, και προηγουμένω, και μάλιστα κεφάλαια που είναι φιλικά προ τον κίνδυνο. Εδώ έχουμε κεφάλαια που μισούν τον κίνδυνο, αν έχουμε κιόλα ε, διαθέσιμο. Και το τελευταίο είναι μια κουλτούρα που λέει: Επιτρέπω τη δεύτερη ευκαιρία. να να αποτύχω και να ξαναδοκιμάσω. Δεν τα βλέπω αυτά, άρα τι να κάνουν οι άνθρωποι. Όσον αφορά την κοινοτομία τώρα, εγώ αντιλαμβάνομαι την κοινοτομία ω μια προσπάθεια να βρει μια νέα έξυπνη και παραγωγική λύση ώστε να προσεγγίσει ένα υφιστάμενο πρόβλημα και έτσι να μετατρέψει το πρόβλημα σε ευκαιρία. Το λέω με απλά λόγια. Αν αυτό είναι το θέμα μα, τότε ο, ο καινοτόμο επιχειρηματία πρέπει να είναι κοντά στο πρόβλημα. Να το, να το δει έγκαιρα και να είναι και νωρί αρκετά και να βρει πρώτο τη λύση. Εδώ ασχολούμαστε στην Ελλάδα με πράγματα τα οποία στην Αμερική, για παράδειγμα, ε, τα, τα, τα ψάχνουν ένα, δύο ή τρία χρόνια νωρίτερα από εμά. Άρα, για να μετατρέψουμε αυτέ τι θεωρητικέ προσεγγίσεις σε πρακτικά επιτυχία, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα δεν είναι μόνο μεταξύ των μεμονωμένων ατόμων. Άρα, τα έχουμε τα άτομα, είναι. ο σπόρο είναι, το, 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 το χωράφι δεν ξέρω αν είναι το κατάλληλο. Και τουλάχιστον τρία πράγματα πρέπει να γίνουν, τουλάχιστον τα, τα τρία πράγματα για μένα είναι η χρηματοδότηση. Να μην επεκταθώ τώρα σε αυτό το e-government ή να πούμε γενικά ο τρόπο που το δημόσιο ε, έρχεται σε επαφή με τον ιδιωτικό τομέα και το βοηθάει ή τον εμποδίζει. Και η έρευνα. Νομίζω ότι και στην έρευνα έχουμε αρκετά μεγάλο δρόμο να διανύσουμε για να προλαμβάνουμε και να είμαστε κοντά στο πρόβλημα πριν αυτό, πριν δοθεί η λύση από κάποιου άλλου. Να το πω διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ήταν α, περιεκτικότατος και α, α, νομίζω έθεσε το, το πρόβλημα στην... Α, Στη ρεαλιστική του βάση που είναι το χωράφι, όπω είπε πριν. Κύριε Κάτσικα, θα μιλήσουμε λίγο για το χωράφι. Ε, επειδή είστε και καθηγητή, είστε στο Πανεπιστήμιο, έχουν περάσει από τα, τα δικά σα έδρανα ένα σωρό παιδιά, και υποθέτω ότι πολλά από αυτά πρέπει να βγήκαν και καλοί επιστήμονε. Ε, το ελληνικό πανεπιστήμιο δίνει αυτές τις, αυτά, αυτά τα skills στους φοιτητές, μαθαίνουν για την επιχειρηματικότητα, κάνουν είναι έτοιμα να βγουν στην αγορά και να ενταχθούν σε ένα μεγάλο σύστημα ή να φτιάξουν ένα δικό του startup ή ακόμη ζούμε στο μαγικό αυτό κόσμο της μεταπολίτευσης και του κακού σατανικού ιδιώτη. Όχι, έχει, βελτιωθεί λίγο για ποιος το τελευταίο. Λίγο όμως. Σα ρωτώ, διότι θυμάμαι τον εαυτό μου 20 χρόνια πριν στο, γυμνάσιο και στο Λύκειο να γράφω ετήματα για τις καταλήψεις, γιατί τα γράφαμε σπίτι μας όπου έγραφα κι εγώ έξω ιδιώτε. Ό,τι ήξερετε αυτό, έξω ιδιώτε από τα ΙΕΚ, από τα πανεπιστήμια, από παντού. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω. Ε, όχι, δεν χωρί καμιά διάθεση να υποτιμήσω τι άλλε εισηγήσει, αλλά να ευχαριστήσω τον κύριο Θανασίου, γιατί δεν ξέρω αν είναι και εμένα ή όχι. Έκανε μια εξαιρετική πάσα για να γυρίσουμε στο, ε, στην, στην εκπαίδευση και να πω ότι συμφωνώ απολύτω με τι εκτιμήσει, δυστυχώ. Έτσι. Θέμα ανθρώπινου κεφαλαίου, κυρίε και κύριοι, στην Ελλάδα δεν μπαίνει σε επίπεδο μηχανικών πληροφορική. Αυτά που λέει ο κ. Αθανασίου είναι απολύτω σωστά. Και μάλιστα πρέπει να σα πω ότι δυστυχώ εξάγουμε μηχανικού πληροφορική σε κράτη τα οποία τεχνολογικά θεωρούνται και είναι πολύ περισσότερο προηγμένα από την Ελλάδα. Πρόσφατα ένα από τα τμήματα πληροφορική το παλιό μου τμήμα στη ΣΑΜΟ, Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, επειδή ήρθε η αξιολόγηση εξωτερική, έκανε ένα tracking των αποφύτων που, είναι, που έχουν ευρύ απασχόληση. 20% είναι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Έτσι. Και βεβαίω αυτό μπορεί, έχει διπλή ανάγνωση. Το ένα είναι ότι είναι στο εξωτερικό γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να το συντηρήσει. Α μην το συζητήσουμε αυτό γιατί είναι γενικότερο θέμα. Το άλλο όμως το θετικό που θέλω να κρατήσω είναι ότι βρήκανε εκεί δουλειά. Και το ότι βρήκανε εκεί δουλειά σημαίνει ότι ανταγωνιστήκανε όχι με τους υπόλοιπου Έλληνες, αλλά ανταγωνιστήκανε βεβαίω με τους υπόλοιπου Ευρωπαίους. Και δεν, βρεθήκανε να μειονεκτούνε πουθενά. Άρα λοιπόν επίπεδο ποιότητα των, αποφύτων από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής θα έλεγε κανένας ότι δεν υπάρχει. Δεν είναι ακριβώς έτσι βέβαια, γιατί γιατί θα πρέπει κανεί να διαχωρίσει ανάμεσα στου καλύτερου, στου μεσαίου και στου χειρότερου από Η Ελλάδα πρέπει να παράγει αυτή τη στιγμή, και λέω πρέπει γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε στοιχεία ακριβώ, γύρω στου 2.000 πληροφορικού το χρόνο. Έχουμε κάπου 40 τόσα τμήματα συνολικά, πανεπιστήμια και ΤΕΙ .E. μαζί, τα οποία παράγουν με την ευρεία έννοια, έτσι, με την έννοια ότι και πληροφορική στην αγροτική οικονομία πληροφορική είναι, έτσι, παράγουν πληροφορικού. Είναι προφανέ ότι δεν είναι όλοι αυτοί τη ίδια ποιότητα, ούτε και ότι όλοι αυτοί θα είχαν τη δυνατότητα να πάνε να <σομίως> ε, ανταγωνιστούν Ευρωπαίου κ.ο.κ. Το ερώτημα αν είναι πολύ ή δεν είναι, αυτό ο καθένα δίνει τη δική του απάντηση και εν πάση περιπτώσει δεν είναι νομίζω τη παρούση ώρα. Λείπει κάτι από την εκπαίδευση των πληροφορικών στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Ναι, λείπει. Αυτά που είπε και ο Στανσίλα. Πολύ απλά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν ανταποκριθεί σε όλες τις μελέτες, και μιλάω τώρα γενικά, έτσι, γιατί προφανώς εξαιρέσει μπορεί να υπάρχουν. Όχι μπορεί, υπάρχουν. Ε, σε στις απαιτήσεις που είναι καταγεγραμμένες σε ένα σωρό μελέτες για το τι χρειάζεται κάποιο να έχει ως προσόντα για να μπορέσει να είναι πετυχημένος στην επαγγελματική του πορεία. Και ασφαλώς, ασφαλέστατα, τα τεχνικά του προσόντα είναι κεντρικά σε αυτό, αλλά βεβαίως επίσης ασφαλώς υπάρχει μια σειρά άλλων προσόντων που δεν έχουν να κάνουν με την τεχνική γνώση, αλλά έχουν να κάνουν με την ικανότητα να επικοινωνεί, την ικανότητα να δουλεύει σε ομάδε, με την ικανότητα να έχει ε, κριτική σκέψη, με την ικανότητα να καταλαβαίνει τι θα πει επιχείρηση. Αν δεν καταλαβαίνει τι θα πει επιχείρηση, μπορεί να είσαι ένα εξαιρετικό μηχανικό, αλλά δεν θα προχωρήσει ποτέ παραπέρα από το επίπεδο του καλού μηχανικού και αυτό. Στον περιορισμένο βαθμό γνώση που έχω τι επιχειρήσει, δεν είναι κάτι που καμιά επιχείρηση το θέλει ιδιαίτερα. Θέλει να προχωράνε οι άνθρωποι του και σε επόμενε ε, θέσεις μέσα στην επιχείρηση. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Ε, τώρα η σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων είναι το Άγιο Δισκοπότηρο σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, Μην περιμένουμε να βρούμε λύσεις άμεσα εδώ. Το μόνο πράγμα που πραγματικά μπορεί να κάνει κανένας είναι να μπορεί να, αυτά πρώτα απ' όλα να γίνονται κτήμα όλων και των πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων οι οποίοι συμμετέχουν πολλές φορές ζητάνε πράγματα τα οποία είναι λάθος να ζητιούνται από, από πανεπιστήμια, αλλά και τα πανεπιστήμια πρέπει να έχουν ένα ανοιχτό αυτοί για να μπορούν αυτά τα πράγματα τα σπιτιτές, να τα, να τα ρυθμίζουν. Τέτοιου μηχανισμού έχουμε. Σε σχέση με την έρευνα, ε, ναι, θα έλεγα ότι πολλοί φοιτητέ και πράγματι έχουν περάσει γενιές γενιέ πληροφορικών τα χέρια μου. Φέρνω ακέραια την ευθύνη, την αναλαμβάνω όλοι για την ποιότητά του. Αν πέσατε σε κακό φοιτητή, την παίρνω εγώ όλη την ευθύνη. Λοιπόν, ε, έχουν μάθει να κάνουν έρευνα. Θα σα πω ότι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν να κάνουν έρευνα, αλλά όπω είπα προηγουμένω δεν είναι όλο το ίδιο. Έτσι. Ναι, υπάρχει η δυνατότητα. Και αν θέλετε, αυτό είναι και μια ιδιαιτερότητα του, του ελληνικού πανεπιστημίου. Αν ήθελε κανένα να την ποσοτικοποιήσει και να την πει και τηλεγραφικά, ε, στην ερώτηση είναι καλά τα ελληνικά πανεπιστημία ή δεν είναι καλά, πούμε, σε σχέση με άλλα. Έτσι. Εγώ θα σα έλεγα το εξή. Αν υποθέσουμε ότι ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία, ας πούμε, παρέχει 100 μονάδες γνώσης, για να αποφυτίσεις χρειάζεται να έχεις 80 μονάδες γνώσης. Στην Ελλάδα, όταν παρέχουμε 100 μονάδες γνώσης, για να αποφυτίσεις χρειάζεται να έχεις 30 μονάδες γνώσης. Και αυτή είναι η βασική μας διαφορά. Η, ε, αυτό είναι normalized. Μιλάω τώρα με λίγο τεχνικού όρου, γιατί απλούστατα δεν παρέχουμε 100 μονάδε γνώση. Μπορεί να παρέχουμε 300 μονάδε γνώση σε σχέση με το, με το αγγλικό. Αλλά οι απαιτήσει που έχουμε για να μπορέσει κανένα να αποφοιτήσει είναι πολύ μικρότερε. Αυτό οδηγεί και σε φαινόμενα των λιμναζών, των φοιτητών κ.ο.κ. Ήθελα όμω να ξεφύγω λίγο από την τρίτο βάθμια, αν έχω δύο λεφτά ακόμα. Γιατί το θέμα των e-skills, έτσι όπω μπαίνει τώρα, και σωστά μπαίνει τώρα, τώρα από πέρσι εννοώ από την Κομισιόν, είναι μια γεννήκευση θα έλεγα, του γνωστού θέματο του Skills Gap, το οποίο το έχουμε από το 2000. Έτσι. Την πρώτη φορά βγήκε το θέμα με τα Skills Gap, μόνο που τότε μίλαγε ειδικά για Skills στον χώρο του IT. Έτσι. Γι' αυτό είναι και γεννήκευση τώρα, γιατί τώρα δεν συζητάμε πια μόνο για του ειδικού πληροφορητή, αλλά συζητάμε για την υλοποίηση αυτό που η Νίλη Κρούζ είχε πει, Every European Digital, στην πραγματικότητα, Έτσι, λίγο πολύ. Τουλάχιστον είναι ένα κομμάτι. Έτσι. Θα πρέπει αυτά τα Skills να αναπτυχθούν σε όλο το κομμάτι του πληθυσμού. Αν λοιπόν αφήσουμε για λίγο την τριτοβάθμια εκπαίδευση και κατέβουμε λίγο παρακάτω, αυτό που είδαμε δυστυχώς στην Ελλάδα τώρα τελευταία είναι μια υποβάθμιση πληροφορική στα σχολεία. Αυτό είναι πέρσι. Έτσι. Δηλαδή, αντί να αυξάνουμε την, ε, το exposure έτσι, των, των παιδιών στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, εμείς τη μειώσαμε. Δεν τη μειώσαμε μέσω μείωση ορών, στο γυμνάσιο την κρατήσαμε την ίδια. Αλλά όταν ένα μάθημα το οποίο ήταν πανελλαδικά εξεταζόμενο, το βγάζει από τη λίστα των πανελλαδικώ εξεταζομένων, και δεν χρειάζεται νομίζω να εξηγήσω στο ακροατήριο, είναι μερικοί ξένοι που δεν θα το ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε πολύ καλά ε, όλοι οι Έλληνε, ότι αν κάποιο μάθημα δεν είναι στα πανελλαδικά εξεταζόμενα, απλώ δεν ενδιαφέρει του μαθητέ, γιατί αυτό που του ενδιαφέρει είναι να πάνε γράψουν στα άλλα για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν είναι μια ξεκάθαρη υποβάθμιση του θέματος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην, στην παιδεία. Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Και ελπίζω με το ελληνικό Grand Coalition κάποια στιγμή να γίνει, μια, έτσι, να γίνει αντιληπτό το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να μένουμε με προγράμματα σπουδών στο Λύκειο, στο Γυμνάσιο και στο, και στο Δημοτικό, τα οποία δεν ευνοούν την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των, των, των πολιτών. Στο κάτω-κάτω της -κάτω γράφης, Μιλάμε για τι επόμενε γενιέ. Χωρί να παραγνωρίζω καθόλου την ανάγκη επανεκπαίδευση όλων των προηγούμενων, αλλά τώρα γι' αυτό δεν έχουμε καιρό, νομίζω. Θα μείνω ε, σε αυτά ω προ την τριτοβάθμια, την δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε, Ευχαριστήσουμε τον κύριο Κάτσικα. Ήταν πολύ α, έτσι, είχε σοφία μέσα η απάντηση αυτή. Θέλω να πάμε στην κυρία Κωνσταντέλου, Ε, σε ένα συναφέ πεδίο. Όταν έρχεται η ώρα του recruiting και ανοίγεται μία θέση, δέκα θέσει. Και σας έρχονται τα βιογραφικά. Κρατάτε, κάνετε μία διαλογή τυπική, υποθέτω, και μετά τους βλέπετε. Και κάποιους από αυτούς τους παίρνετε. Yeah. Όταν έρχεται η ώρα ε, ε, που μπαίνουν στο πεδίο, μπαίνουν να δουλέψουν, αυτό που μπορούν να κάνουν, μάλλον αυτό που κάνουν και αυτό που ξέρουν να κάνουν, ανταποκρίνεται στα, στο, 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 στο βιογραφικό που έχουν ή βλέπετε ότι υπάρχει yeah. στο βιογραφικό yeah. που σας φέρνουν ή βλέπετε να υπάρχει... Ίσως και σε συστημικό, έτσι, με συστημικό τρόπο, κάποιο διαρκέ έλλειμμα ή κάποιο πρόβλημα στην απόδοση των εργαζομένων. Επειδή κάνουμε πολύ καλή επιλογή, <laughs> <laughs> δεν το παρατηρούμε. Αστείευομαι. Ε, κοιτάξτε, δεν θα, δεν θα το έλεγα έτσι. Δηλαδή, και εγώ συμφωνώ ότι ε, τα πανεπιστήμια μα. Παίρνουμε απόφοιτους από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Αναφέρω τώρα ενδεικτικά κάποια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πυραιό. Ε, δεν θα έλεγα ότι διαπιστώνουμε ότι τους λείπει το υπόβαθρο για να μπορέσουν να κάνουν σωστά τη δουλειά. Σαφώς τα παιδιά δεν μπορούν να ξέρουν τις τεχνολογίες της κάθε εταιρείας και εκεί μπαίνει ο δικό μας ο ρόλος να τους εκπαιδεύσουμε. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι τα έχουν πολύ καλό υπόβαθρο, γνωρίζουν πολύ καλά μια ξένη γλώσσα, έτσι ώστε μέσα από συνεχή εκπαίδευση και διάθεση, γιατί πρέπει να έχουν και διάθεση, ε, να μπορούν να προχωρήσουν πολύ καλά. Ε, αυτό που παρατηρείτε και υπόθηκε και όλα στο, στο προηγούμενο πάνελ πριν το μεσημεριανό φαγητό, ε, παρατηρείτε ένα κενό μεταξύ των εργασιών που θα υπάρξουν ε, που υπα, τις, των εργασιών που υπάρχουν τώρα και θα υπάρξουν σε λίγα χρόνια και των δεξιοτήτων που έχουν οι αποφοιτοί μας. Ε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αρχές Απριλίου η IBM έκανε μια ανακοίνωση, έφτιαξε ένα κέντρο διαχείρισης ε, όγκου μεγάλων πληροφοριών και ανάλυση επιχειρηματικής απόδοσης, ε, θέλοντας να βοηθήσει τους πελάτες της, μέσα από τις τεχνολογίες της IBM στα business analytics και στα big data, να μπορέσουν να βελτιστοποιήσουν τις, τις, τις λειτουργίες τους. Σε αυτό το πλαίσιο έχει αναπτύξει και μια σειρά πρωτοβουλειών με πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πυραιό, για την διεξαγωγή μια ε, σειρά διαλέξεων ε, και study, εργαστηρίων και πρακτικών μαθημάτων. Ε, ώστε τα παιδιά να μπορούν να είναι, βγαίνοντα από τα πανεπιστήμια, να, να είναι πιο έτοιμα σε αυτό που ονομάζουμε business analytics, που ε, ζητούνται πάρα πολύ και να χρειάζεται λιγότερο χρόνο εκπαίδευση σε μια εταιρεία. Ε, Σαφώ πρέπει να γίνονται τέτοια βήματα από, από εταιρείε, δηλαδή να, τους, να προετοιμάζουμε του απόφοιτους ακόμα καλύτερα. Ε, αλλά δεν θα έλεγα ότι το, το επίπεδο πραγματικά είναι ας πούμε χαόδες ε, μεταξύ του τι θέλει η αγορά και τι δίνει το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα καλό υπόβαθρο, το οποίο αν καλλιεργηθεί, μπορεί να... να κάνει τους υποψηφίους να προχωρήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Θέλω να πάμε στην κυρία Γραμμένου και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ICT, μάλλον σε ποια πεδία της οικονομίας και συνδυαστικά, για να, να, να χρησιμοποιήσουμε το ICT για την ανάκαμψη της χώρας. Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα στο να ανακατέψουμε τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με άλλους τομείς, στην, στην αγροτική παραγωγή, για παράδειγμα, ή στα φάρμακα. Χθες ήταν στην υγεία. Ήταν, νομίζω και χθες ή σήμερα συμβαίνει κάτι mm. αντίστοιχο εδώ στην Αθήνα ε, ή ε, με, με άλλους κλάδους της οικονομίας, όπως δηλαδή, οι μεταφορές και οι επικοινωνίες μεταξύ μηχανών. Εκεί πώς το βλέπετε το πράγμα στην Κομισιόν και ε, έχετε κάποια στοιχεία για την Ελλάδα ότι, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι θα μπορούσε το ICT να χρησιμοποιηθεί στους HIPC ε, τομείς και ότι εκεί πέρα υπάρχουν ευκαιρίες για startups και για νέες επιχειρήσεις. Um... Είναι, βασικά είναι, είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή. Ε, το ICT βρίσκεται παντού, σε όλο το φάσμα της οικονομίας και σε όλους τους ε, κλάδους. Και γι' αυτό και στα πλαίσια του Grand Coalition δεν μιλάμε για ICT Jobs μόνο στον ε, τομέα ε, το, του ICT, αλλά μιλάμε για ICT Jobs σε όλους τους ε, τομείς ε, της οικονομίας. Ε, οι ευκαιρίες σίγουρα υπάρχουν στην Ελλάδα και στον αγροτικό τομέα και στον τουριστικό, όπου είναι οι δύο πολύ σημαντικοί τομείς. Ε, νομίζω ήδη στον τουρισμό ε, χρησιμοποιεί ε, το ICT πάρα πολύ και ε, όλο και περισσότερο. Ε, ε, Επίσης, σε, σε τομείς άλλους, όπως είναι ο χρηματοοικονομικός, της ενέργειας ε, κλπ. Ε, η απάντηση είναι ναι. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε κάτι πιο συγκεκριμένο. Είναι πάντοτε αυτές οι ερωτήσεις, που ε, ναι. φορά γεννούν πολύ ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Ε, ε, όχι, ναι, είναι, 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 είναι ok, είναι, είναι, κυκλοπαιδική ούτως ή άλλως ή τέτοια. Η ερώτηση. Κύριε Θανασίου, ε, θεωρείτε ότι μπορεί η χώρα ε, να χρησιμοποιήσει το ICT, ε, τα skills των εργαζομένων, αυτής της ανθρώπινης δύναμης που είπατε πριν, για να προσελκύσει επενδύσεις σε αυτό το, το τομέα; Νωρίτερα η κυρία Κωνσταντέλλου είπε ότι η IBM εδώ πέρα ανοίγει ένα data, data fusion center, να καλά, έτσι, ε, business analytics center, Μπορεί αυτό το πράγμα να το γενικεύσει, να το κάνει σημαία, να βγαίνει ο Πρωθυπουργό με τον Υπουργό Ανάπτυξη στο εξωτερικό και να λένε: Ελάτε εδώ να κάνουμε επενδύσει. Ήδη έχουμε κάποιε εταιρείε που εμπιστεύονται τη χώρα. Μπορεί αυτό το πράγμα να, να, να μεθοδευτεί και να γενικευτεί, ούτω ώστε να, 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 να αναπτυχθεί αυτό το τομέα και περισσότερο. Σίγουρα το να έχει μια σημαντική ανθρώπινη δύναμη με ιδιαίτερα υψηλέ δεξιότητε και γνώσει είναι πάντα ένα asset. Το θέμα είναι Πώ λέτε και εσεί, πώ θα φέρουμε τι επενδύσει και πώ θα διώξουμε του ανθρώπου, τον άποδο να μην γίνει. Για να γίνει το πρώτο αντί του δευτέρου, εξαιρώντα κάποιε μεμονωμένε επενδύσει που είναι πιο πολύ σε RD κέντρα, γιατί τέτοια είναι πιο εύκολο να γίνουν, και να πάμε στην, πιο, στην, κορ, στην, κορ, στην κυρίως παραγωγή, να το πούμε, θέλουμε όλα αυτά που νομίζω προηγουμένω, όλο το περιβάλλον και δεν φτάνουν τα, τα, τα skills. Τώρα, ε, σίγουρα οι άνθρωποι μετράνε, αλλά να μην το πάμε στην κατεύθυνση φθηνό δυναμικό. Έτσι, το θέμα είναι να πάμε σε επενδύσει εντάσσεω γνώση, όπου ο επενδυτή θα έχει το προπετούμενο, τον άνθρωπο, αλλά θα έχει και όλε τι άλλε προποθέσει που δεν θα τον φοβήσουν να φύγει. Αυτό νομίζω ισχύει. Τώρα, ε, ο κλάδο όμω, για να συμπληρώσω λίγο και, και την ελληνική διάσταση τη προηγούμενη ερώτηση, ε, και σαν ΣΕΠΕ ακόμα, ε, στον οποίο έχουμε την τιμή να συμμετέχουμε, λέει ότι ε, στην Ελλάδα υποτιμάμε μερικέ φορέ τη δύναμη που μπορεί να έχει ο κλάδο, γιατί κοιτάμε άμεσα τη συμβολή στο ΑΕΠ, που μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όσο ο τουρισμό, για παράδειγμα, αλλά δεν ε, δίνουμε την πρέπουσα έμφαση στον πολυσχητή χαρακτήρα του. Γιατί, από τη μία, είναι οι ίδιε επενδύσει στον κλάδο που μπορούν να γίνουν, ε, ξένε εταιρείε και ελληνικέ εταιρείε, με την κατάλληλη βοήθεια τη ε, ε, χρηματοδότηση να κάνουν επενδύσει, ε, οι οποίε είναι πάντα εντάσσεω γνώση και όχι τόσο κεφαλαίου, άρα βοηθάνε και στη μείωση τη ανεργία, είναι και εξωστρεφή, άρα βοηθάνε και στη μείωση του ελλείμματο ε, του εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή έχουν όλα αυτά καλά χαρακτηριστικά. Ε, αυτή είναι μια πτυχή. Η άλλη πτυχή είναι πώ δρούν σαν καταλήτη στην υπόλοιπη, την παραδοσιακή οικονομία. Γιατί η Ελλάδα έχει ήδη αναγνωρίσει του κλάδου ατμομηχανή τη οικονομία, οι οποίε όμω μπορούν να επιταγηθούν δραστικά μέσω του ICT. Και βέβαια και είναι και η συμβολή στον εξυγχρονισμό του δημοσίου. Τώρα το λέω λίγο με μια φύλαξη, <laughs> κατά τα ανέχοντα κάποιε φορέ. Αλλά σίγουρα χωρί την κάβη δεν μπορεί να γίνει πράξη αυτό το πράγμα. Οπότε η συμβολή πέρα από την ξένη επένδυση υπάρχουν πολλοί άλλοι περιφερειακοί τρόποι. Να δώσει αξία και να αυξήσει αμέσω ή εμέσω και το ΑΕΠ τη χώρα τη βοήθεια του ICT. Ευχαριστήσουμε και τον uh, κύριο Θανασίου. Ε, ε, θέλει ε, ε, κανένα από το κοινό να, να θέσει ερώτηση στου ομιλητέ μα. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τις απόψει απόψεις που μοιράζεστε μαζί μας. Θα ήθελα να ρωτήσω, στο πλαίσιο της ασφάλειας που είναι το μέσα ενδιαφέροντος για πολλές εταιρείε και για κυβερνήσεις, θεωρείτε ότι το να επενδύσει κάποιος οργανισμός, μια εταιρεία ή μια κυβέρνηση πάνω στα ICT skills είναι κατά, ένα τρόπο, κατά μια έτσι μεταφορική έννοια διασφάλιση και της ασφάλειας του οργανισμού και της εταιρεία, αλλά και του, του μέλλοντος που μπορεί να έχει η εταιρεία μέσα στο, στο πλαίσιο που κινείται, πρώτον. Και δεύτερον, κατά πόσον θεωρείτε ότι οι εταιρείε και οι οργανισμοί, αλλά και οι κυβερνήσει, ειδικότερα γνωρίζοντα το περιβάλλον στο οποίο είμαστε στην Ελλάδα, έχουν ει γνώση του τι δεξιότητε που μπορεί να παρέχει ένα απόφυτο ενό ιδιωτικού πανεπιστημίου σε σχέση με το δημόσιο πανεπιστημίο, δεδομένων των ζητημάτων που έχουν τεθεί κατά καιρού. Ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε από τον Καθήλυνα Αρμόδιο. Κύριε Κάτσικα. Με, με ποια είναι η Καθήλυνα του, του εκπαιδευτικού ή του, του, του γνωστικού αντικειμένου της, της ασφάλειας. Λοιπόν, ε, ναι, από τη στιγμή που η οποιαδήποτε επιχείρηση σήμερα δεν είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορική και επικοινωνιών, ε, νομίζω ότι είναι ευνόητο ότι η ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού της σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών θα τις προσφέρει σίγουρα, όχι αυτομάτως, αλλά δίνει τουλάχιστον ε, το, τη βάση για να μπορέσει να αναπτύξει καλύτερα την ασφάλειά της σε έναν κόσμο ο οποίος συνεχώς ε, με, μαστίζεται από προβλήματα ασφάλει ψηφιακής, ψηφιακής ασφάλειας. Το ίδιο ισχύει φυσικά και σε επίπεδο χώρας. Ε, και δυστυχώς η Ελλάδα ακόμα είναι μία από τις 11 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει ακόμα στρατηγική ψηφιακής ε, κυβερνοασφάλειας. Είναι μια υποχρεώσή μας που θα πρέπει σύντομα, ελπίζω, να την αναπληρώσουμε. Ε, Ευτυχώ, από άποψη σπουδών ασφάλεια, είμαστε πολύ καλύτερα από πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Πρόσφατα, μια ένα που έχει γίνει σε όλε τι τις, τις ευρωπαϊκέ χώρε για μεταπτυχιακά προγράμματα ασφάλεια. Στην Ελλάδα, φυσικά, έχουμε δύο, όπω είναι γνωστό, πέρα από διάφορα μαθήματα τα οποία γίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια. Έχουμε δύο τέτοια μεταπτυχιακά. Ένα είναι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το άλλο είναι στο Πανεπιστήμιο του, του Πειραιά. και γενικά θα έλεγα ότι η διεθνή αποδοχή των φοιτητών που αποφοιτούν από αυτά τα μεταπτυχιακά είναι, είναι εξαιρετικά καλή και ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν καθόλου μεταπτυχιακά προγράμματα έτσι, που δεν συζητάνε καθόλου ε, θέματα ασφάλειας στα, στα προγράμματα σπουδών τους μέσα στην Ευρώπη. Ε, δεν θα έκανα σύγκριση ανάμεσα σε αποφύτους ιδιωτικών και δημόσιων πανεπιστημίων. Ε, η άποψή μου και δεν είναι τωρινή αυτή, έχει εκφραστεί και δημόσια από τότε που ακόμα ήταν θέμα συνταγματική αναθεώρηση στα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή στην Ελλάδα, ε, είναι ότι για μένα δεν έχει σημασία αν το πανεπιστήμιο είναι ιδιωτικό ή δημόσιο. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι καλό. Από εκεί και πέρα, αν έχει ένα νομοθετικό και ένα θεσμικό πλαίσιο γενικότερα και ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο διασφαλίζει. Ότι το πανεπιστήμιο σου είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο. Δεν σημαίνει ότι όλα τα δημόσια είναι καλά ή όλα τα ιδιωτικά είναι κακά, ούτε το αντίστροφο. Έτσι. Αν έχει ένα τέτοιο πλαίσιο, από εκεί και πέρα μπορεί να ξεχωρίσει, μπορεί να διασφαλίσει την ποιότητα των αποφύτων και βεβαίω στο κάτω-κάτω γραφή η αγορά είναι αυτή που κρίνει και την ποιότητα των αποφύτων σου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κάτσικα. Ε, Κυρία Κωνσταντίνου συμφωνώ, no, συμφωνώ και εγώ. Ανέφερα πριν κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι δημόσια και λοιπόν, ελπίζω να μην παρεξηγήθηκα. Και θυμάμαι, ε, είπατε ότι είσαστε απόφοιτο του Ντυρί. <Κι> το θυμάμαι. Ε, Σαφώ και εμεί ε, ε, λαμβάνουμε βιογραφικά και βλέπουμε υποψηφίου και από ιδιωτικά πανεπιστήμια, και από την Ντυρί και από το Άλμπα και από πάρα πολλά. Και, και πιστεύω και από την εμπειρία μου ότι ε, όπω υπάρχουν. καλοί Καλή απόφυτη από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, υπάρχουν και το ίδιο πολύ καλή απόφευση και από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Μαριέτα, θέλεις να απαντήσεις την ερώτηση ή να το... Ωραία, συγχωρώ απόλυτα. Είναι θέμα καλού και κακού πανεπιστήμιου, δεν έχει σχέση το... Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό... Να φέρουμε ένα μικρόφωνο στον κύριο. Καλησπέρα. Ε, δουλεύω σε έναν οργάνισμο, ε, μια δημόσια υπηρεσία. Ε, θέλω να αναφέρω κάτι που μας έτυχε πριν από δύο μήνες. Ε, αρχές του χρόνου έχουμε καταστήσει το ΣΑΠ. Α, δεδομένου ότι χειριζόμαστε μεγάλο όγκο ανταλλακτικών και έχουμε πολλές παραγγελίες και από το εξωτερικό. Ε, μέχρι στιγμής λειτουργούσε καλά. Ε, εκεί κοντά, ε, κάνανε κάποιες εργασίες ε, οΤΕ και επειδή δώσανε ε, αυτές τις εργασίες του δικτύου, α, οπτικές σύνες δηλαδή περνάγανε, τα δώσανε σε κάτι εργολάβους ο εργολάβος ε, δεν, δεν, μάλλον δεν, ε, το α, συνεργείο δεν, το, δεν, είχε καλή υποπτία και έκοψε τις γραμμές. Με αποτέλεσμα, εμείς για παραπάνω από δύο μήνες να μην έχουμε ΣΑΠ. να τρέχουν οι παραγγελίες, να γίνονται μεγάλες συντηρήσει και με αποτέλεσμα εμείς δεν είχαμε την... Ε, δεν υπήρχε κάποια πρόνοια να κάνουμε την ίδια δουλειά Μέσω ασύρματο δικτύου, μέσω οτιδήποτε. Και ήμασταν σαν του ε, Τσιγκάνου. Παίρναμε όλα τα τιμολόγια και πηγαίναμε στο κοντινότερο, στην, στην κοντινότερη υπηρεσία που ήταν συνδεδεμένη με το ΣΑΠ για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Mm. Θέλω να πω ότι ωραία όλα αυτά και τα skills αλλά αν δεν υπάρχει πρόνοια από το, από το Υπουργείο ε, Μεταφορών Δικτύου και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι το είναι αρμοδιότητα τη ΕΕΤ αυτό. Εάν έρθει ο ΤΕ και σου κόψει τα καλώδια και εσύ δεν έχει ίντερνετ, uh, νομίζω ότι πηγαίνει στη ρυθμιστική αρχή και το κανονίζει αυτή. Ναι, ε, δεν, ε, αυτό ε, συμβαίνει και σε, σε πολλέ άλλε υπηρεσίε. Είτε επειδή είναι στο ε, πολύ απομακρυσμένα χωριά και τέτοια πράγματα, δεν, ε, δεν ξέρω τι, τι πρόβλεψη υπάρχει ε, έτσι ώστε μεγάλοι οργανισμοί, μεγάλες υπηρεσίες κεντρικές, να μην, ε, να μην ε, καθυστερούν τις υπηρεσίες τους για τέτοιους λόγους όπως ανέφερα ε, πριν. Ε, μία άλλη ερώτηση θα ήθελα να, να θέσω. Ε, άκουσα από τους ομιλητές για χρήση κάποιων δεδομένων. Ε, κατά πόσον... Ε, α, έχετε access σε διάφορα δεδομένα από μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή, πόσο εύκολα σας δίνουνε αυτά τα δεδομένα για να μπορέσετε να φτιάξετε διάφορα προγράμματα, διάφορες πλατφόρμες, κάποια case studies, πάνω σε σκέψεις, σε προγράμματα, τα οποία θέλετε να τα βγάλετε ε, στο μέλλον προς την αγορά. Γιατί... Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ναι. Ε, γιατί άκουσα ότι και πολλοί απόφοιτοι ε, πρέπει να ε, λειτουργήσουν πάνω σε πραγματικά συνθήκε ε, σε σχέση με τι απαιτήσει των διαφορών εταιριών. Μάλιστα. Θέλετε να, να απαντήσετε, τουλάχιστον δηλαδή σε σχέση με την ασφάλεια των δικτύων, κάτι θα θυμάστε. Κάτι θυμάμαι. Ε, θα έλεγα το εξή. Αν είχατε κάνει μια ε, ανάλυση επικίνδυνοτητα στο πληροφοριακό σα σύστημα, δεν ξέρω αν έχετε κάνει, αλλά αν, αν είχατε κάνει, μάλλον δεν πρέπει να έχετε κάνει. Ε, στο βαθμό που το SAP ή οποιοδήποτε άλλο κομμάτι του πληροφοριακού συστήματο είναι τόσο κρίσιμο για τη λειτουργία σα, η μελέτη αυτή θα είχε αναδείξει την ανάγκη να έχετε πάρει μέτρα ώστε σε περίπτωση που χαθεί η συνδεσιμότητα του συστήματό να μπορείτε να λειτουργήσετε. Θα μου πείτε ένα μέτρο. Είναι αυτό που κάνετε, το ότι πάτε τα τιμολόγια κάπου αλλού. Αλλά αυτό δεν είναι ίσω το πιο, το πιο αποτελεσματικό. Άρα, αν θέλετε, πέρα από οτιδήποτε θεσμικό, το ότι μπορείτε να κυνηγήσετε τον ΟΤΕ, ας πούμε, μέσω τη Εθνική Επιτροπής της ΕΕΤ, γιατί έκοψε τα καλώδια. Αλλά εκ, εκπείρα να σα πω ότι δεν θα βγάλετε πολύ σύντομα άκρη. Ε, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάντε το. Αλλά λοιπόν, εγώ θα σα πρότεινα να κάνετε μια μελέτη επικινδυνότητα του συστήματό σα και να αναπτύξετε ένα σχέδιο business continuity, συνέχισης λειτουργίας, ούτως ώστε στο μέλλον να αποφύγετε τέτοιες, τέτοιες δυσλειτουργίες. Τώρα, ως προς το δεύτερο κομμάτι, νομίζω είναι πιο αρμόδιες οι εταιρείε. Κύριε Κωνσταντέλος, στο κομμάτι που αφορά τα δεδομένα, θεωρείτε ότι έχετε κάτι να προσφέρετε στην απάντηση. Δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει καλά την ερώτηση, για να είμαι Να βοηθήσω λίγο. Αν εννοείται το γεγονό ότι ε, υπάρχουν διάφορα συστήματα, υπάρχουν διάφορε τεχνολογίε που βγαίνουν από διεθνεί παίκτε και ένα από του Πανεπιστημίου δεν τα γνωρίζει και πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτά, κάτι τέτοιο εννοείται, πώ θα έρθει πιο κοντά, ε, Αν εννοείται αυτό, ε, όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστέ, τη IBM περιλαμβανωμένη, ε, βγάζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, πάνε σε πανεπιστημία, ειδικότερα στο εξωτερικό και κάνουν ειδικά versions λογισμικού που φέρνουν του φοιτητέ. Και ενό ανθρώπου πιο κοντά σε συγκεκριμένε τεχνολογίε, branded. Αν νοείται αυτό. Άλλα δεδομένα δεν έχω καταλάβει τι, τι, τι άλλο μπορεί να νοείται. Να φέρω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχουν, ε, εκπαιδευτικό ίδρυμα θέλει να φτιάξει ε, ένα ε, software το οποίο να μπορεί να μετράει παραδείγματο χάρη τον βαθμό απόδοση ε, κάποιο, ε, κάποιου εργοστασίου. Ε, ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πηγαίνει στο οποιοδήποτε εργοστάσιο και ζητάει κάποια δεδομένα. Δεδομένα λειτουργία. Το εργοστάσιο, η επιχείρηση, αρνείται να τα δώσει, γιατί λέει ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, δημόσια υπηρεσία, είναι κρατικά μυστικά, ξέρω εγώ, τέτοιες δικαιολογίες. Όμως, αυτό το να δημιουργεί. Αυτά τα δεδομένα θα βοηθούσαν να φτιαχτεί αυτό το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα να εφαρμοστεί όχι μόνο στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε, σ οποιοδήποτε, σ οποιοδήποτε α, κέντρο παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιούσε τι ίδιε τι μηχανέ ή οτιδήποτε. Ελπίζω να σα κάλυψα. Μιλάμε, λοιπόν για τα... Τα μιλάμε, για πεντά τα. μιλάμε για τα δημόσια δεδομένα. Για πεντάτα, μιλάμε για πεντάτα. Νομίζω υπάρχει ολόκληρο, ολόκληρο σχεδιασμό στην επόμενη προγραμματική περίοδο πώ αυτά τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα, είναι συγκεκριμένα όχι ιδιωτικών εταιριών, θα γίνουν προσβάσιμα στο ευρύ κοινό και θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν και την επιχειρηματικότητα. Νομίζω είναι κομμάτι και τη διοικητική μεταρρύθμιση του επόμενου προγράμματο yeah, και, και, yeah. και το ΕΠΑΝΕΚ. Ναι, yeah, και είναι και στον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τον νόμο Ραγκούση. προέβλεπε το άνοιγμα των δεδομένων, αλλά εκκρεμών ακόμη η έκδοση, εκκρεμεί έκδοση 20 κάτι yeah. κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων και λοιπόν ιστορίων για αγρίους, ιστοριών για αγρίους, είναι ο μεγάλο άγριο που λέγεται ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό και κάποια παρατήρηση που θα ήθελε να κάνει κάποιο από του ομιλητέ, νομίζω ότι το, το θέμα του σε μεγάλο βαθμό. Ου, δεν σα ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Ε, λέγομαι Δανέλη Μιλωνά Βασιλική. Ήμουνα διευθύντρια τηλεματική στο ΝΟΤΕ. Έχω συνταξιοδοτηθεί, αλλά είμαι τώρα πρόεδρο του Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια Πάνω Μιλωνάς. Αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε για την πρόληψη των τροχαίων. Ε, επειδή προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέε τεχνολογίε στα, στα εκπαιδευτικά μα προγράμματα, ε, που είναι πολύ αξιόλογα γιατί έχουμε και διεθνεί συνεργασίε, είμαστε συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ. Θα ήθελα να το έχετε υπόψη σα και να ξέρετε ότι ε, αναζητούμε συνεργασίες σε αυτό το τομέα και μιλάμε τόσο για προγράμματα ε, για τα παιδιά ε, καθώς έχουμε και ε, την έγκριση του, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και συνεργασίες και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ε, όσο επίσης ε, και για τους νέους οδηγούς, Novice Drivers σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς μέσα και από τα πρώτη πακέτρα αναφοράς για την οδική ασφάλεια που έχουμε δημιουργήσει. Ε, ήθελα να ρωτήσω Ιδιαίτερα τον κύριο Κάτσικα, με τον οποίο είχα συνεργαστεί και παλιά, με την ιδιότητά μου ω διευθυντή τηλεματική στον ΟΤΕ ε, και υπεύθυνη για ευρωπαϊκά προγράμματα. Σχετικά με το Εθνικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση, που βλέπω αναφέρεται στον τίτλο σα, έχει γίνει κάτι, έχει προχωρήσει αυτό το φιλόδοξο, αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία, ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι χαίρομαι πολύ που βρισκόσαστε εκεί που είσαστε τώρα. Έχω πολύ καλέ εμπειρίε, παρόλο που δεν ήταν στην αρμοδιότητά μου από το Ινστιτούτο Οδική Ασφάλεια. Επομένω είμαι βέβαιο ότι η παρουσία σα εκεί θα βοηθήσει εξαιρετικά στο να πάει ακόμα καλύτερα. Όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Παιδεία, αυτό δεν είναι καινούργια πρωτοβουλία. Το Εθνικό Συμβούλιο Παιδεία υπάρχει από το 2004. Ε, προηγουμένως υπήρχε μόνο το. Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Το, το ΕΣΥΠ λοιπόν υπάρχει από το, από το, 2004, έχει τρία συστατικά. Το ένα είναι το Συμβούλιο Ανώτατη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση, το άλλο είναι το αντίστοιχο για τα ΤΕΗ και το τρίτο είναι για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και σύμφωνα με το ιδρυτικό του προεδρικό διάταγμα, είναι το ανώτατο όργανο, συμβουλευτικό όργανο προ τον Υπουργό Παιδεία για θέματα παιδεία είναι ένα εξαιρετικά δυσκίνητο όργανο. Ε, μπορεί και να έχει και 60 μέλη. μπορεί γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση ανασυγκρότησή του, γιατί έχει λήξει η θητεία των, των, προηγούμενων μελών. Και περιμένουμε τι απαντήσει όλων των συμμετεχόντων εκεί, που είναι τα πολιτικά κόμματα, είναι τα ένα σωρό υπουργεία, είναι παραγωγικοί φορεί, είναι πανεπιστήμια, είναι ΤΕΗ, είναι μια εξέδρα γενικώ. Ε, δεν έχει συνεδριάσει τα τελευταία τρία χρόνια στην Ελλάδα. Εγώ ανέλαβα πέρσι. Έτσι. Ε, δεν έχει συνεδριάσει γιατί δεν του ζητήθηκε να εκφέρει γνώμη ε, για κάτι. Ε, ελπίζω στη διάρκεια της θητείας μου που είναι ακόμα δύο χρόνια να την εξαντλήσω να ζητηθεί η γνώμη για κάτι. Ό,τι να είναι βραδερφές στο κάτω κάτω της γραφής ώστε να βρούμε την ευκαιρία να κάνουμε μία ε, συζήτηση όπως ε, κάνε, θα πρέπει να σας πω σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες όπου οποιοδήποτε θέμα... Νομοθετικό ή άλλο συζητιέται για την εκπαίδευση, δεν συζητιέται αν δεν περάσει από τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά ε, όργανα, τα οποία ερίστον παρόδο ήταν ε, χτες και σήμερα μέχρι το μεσημέρι στην Αθήνα τα ευρωπαϊκά, γιατί είχαμε φιλοξενούσαμε την, το ευρωπαϊκό δίκτυο των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων ε, Παιδείας. Λοιπόν, ε, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα μάθουμε και σε αυτή τη χώρα <χω> ότι η παιδεία... Ε, δεν είναι θέμα πολιτικής του Α, του Β Υπουργού, ο οποίος έχει ένα μέσο όρο παραμονής στο Υπουργείο κάπου δύο χρόνια, ενάμιση νομίζω, τα τελευταία χρόνια. Έτσι, γιατί ό,τι και να κάνεις στον χώρο της παιδείας για να δεις τα αποτελέσματα και να, κάνεις, να κλείσεις τον κύκλο με το, του PDCA, έτσι, να κάνεις το Check Act, θες πέντε χρόνια τουλάχιστον. Εμεί αλλάζουμε υπουργό κάθε ενάμιση δύο χρόνια, κάνει τις, τις δικές του ε, αλλαγές, αλλαγέ. Ναι, βεβαίω αλλάζουν και πολιτικοί. Ε, και αυτό, και αυτό γιατί δεν υπάρχει μια στρατηγική η οποία να είναι μακροπρόθεσμη και η οποία να είναι εθνική. Ε, γι' αυτό λέω κάποια στιγμή που θα πάει, ε, θα το καταλάβουμε κι εμείς. Μέχρι τότε, εντάξει, 74 θέσεις είμαστε φέτος, στην 104 θα είμαστε του χρόνου στο Networking Readiness Report, μέχρι να καταλάβουμε επιτέλους τα αυτονόητα. Ε, Λυπάμαι αν σα στενοχώρησα, αλλά δυστυχώ αυτή είναι η απάντηση. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε την συζήτηση. Έχουμε καλύψει αρκετά από τα θέματα. Έτσι, κάναμε ένα μικρό puzzle. Βάλαμε λίγο τα κομματάκια του puzzle στη θέση του. Βρήκαμε ενόχου εντό εισαγωγικών του Υπουργείου Δικαιοσύνη, του Υπουργείου Παιδεία. Έτσι, πάντοτε φταίνε και λίγο οι άλλοι. Ε, είδαμε τι γίνεται, τι λέει η Ευρώπη. Ε, είδαμε τι λένε δύο καλέ ελληνικέ επιχειρήσει. Νομίζω ότι έχουμε τελειώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και καλή συνέχεια με τις εργασίες του συνεδρίου.